Καλησπέρα από εμάς. Καταρχήν να παρακαλέσουμε να κλείσετε τα κινητά σας για να μην έχουμε παρεμβολές. Να συστηθούμε. Είμαστε ο Λιώτας ο Ναούμ, η Καραμάρκου η Χριστίνα, η Χαβάκη η Ευαγγελία, η Ζυγάκη η Άσπα, η Γιαννοπούλου η Μαρία, η Κιατικίδου η Εφροσύνη και εγώ είμαι ο Ψαλίδας ο Θωμάς. Είμαστε όλοι εκπαιδευόμενοι ψυχοθεραπευτές Gestalt στο Gestalt Foundation Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα συζητήσουμε για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα υπό το πρίσμα της ψυχοθεραπείας Gestalt. Το υλικό που θα παρουσιαστεί σήμερα αποτελεί μέρος της εργασίας «Ο σεξουαλικός μου εαυτός το σχετίζεστε», που παρουσιάστηκε στο 18ο τετραήμερο ψυχοθεραπείας Gestalt. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποιες ιστορικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα της σεξουαλικότητας, όπως αυτές προκύπτουν από τη δουλειά του Γάλλου ψυχολόγου και φιλοσόφου Μισελ Φουκό. Στην ουσία πρόκειται για ένα μικρό χρονικό της εξέλιξης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας από τον 16ο αιώνα έως και τον 20ο, για να έρθουμε τελικά στο σήμερα και ειδικότερα στο σήμερα της ψυχοθεραπείας Gestalt. Λένε πως ως τις αρχές ακόμα του 17ου αιώνα επικρατούσε μια κάποια ειλικρίνεια. Στις κοινωνικές σχέσεις δεν παίζανε το κρυφτούλι. Οι κώδικες για το χυδαίο, το πρόστιχο, το άσεμνο ήταν αρκετά χαλαροί. Χειρονομίες ανυπόκριτες, λόγοι δίχως ευδημοσύνη, ξεστρατίσματα φανερά, καμπυλότητες επιδεικτικές και εύκολα ζευγαρώματα, παιδιά διαβολεμένα που τριγύριζαν ασύστολα δίχως να σοκάρουν ανάμεσα στα γέλια των μεγάλων. Τα κορμιά καμάρωναν. Το σκηνικό αυτό αρχίζει να μεταβάλλεται κατά τον 17ο αιώνα. Η σεξουαλικότητα περιορίζεται πλέον αυστηρά στον αναπαραγωγικό της ρόλο. Ο 17ος αιώνας συνεπάγεται τη γέννηση των μεγάλων απαγορεύσεων, την αναγνώριση αποκλειστικά και μόνο της ενήλικης και έγγαμης σεξουαλικότητας, επιταγές ευπρέπειας, επιβολή σιωπής, υπερβολικές ντροπαλότητες της γλώσσας. Τον 18ο αιώνα, η καταστολή έχει πια εδραιωθεί στις αστικές κοινωνίες. Την περίοδο αυτή, το σεξ έχει εξοριστεί από το επίπεδο του καθημερινού λόγου. Ταυτόχρονα όμως, παρατηρείται και μια αληθινή έκρηξη λόγων, επίσημων λόγων, σχετικά με το σεξ, που περισσότερο όμως αποσκοπούν στο να το διαχειριστούν και να το ελέγξουν, παρά να μιλήσουν γι' αυτό. Έτσι, έχουμε το λόγο της χριστιανικής ποιμαντορίας, η οποία καλεί σε εκτενή μετάνοια, το λόγο της ιατρικής, του κράτους, της δικαιοσύνης, της αστυνομίας, ενώ ο παιδαγωγικός θεσμός καταδιώκει τον παιδικό και εφηβικό αυνανισμό με κάθε μέσο. Τον 19ο αιώνα, το σεξ ψυχιατρικοποιείται. Την περίοδο αυτή καθορίζεται ένα αυστηρό πρότυπο για το τι σημαίνει σεξουαλική ανάπτυξη και ορίζονται όλες οι πιθανές από αυτό αποκλίσεις. Αυτό, σύμφωνα με τον Φουκό, συνεπάγεται κατά κάποιο τρόπο την εμφύτευση των διαστροφών. Αυτό το αυστηρό πρότυπο, δηλαδή, για το τι σημαίνει σεξουαλική ανάπτυξη, φέρνει στην επιφάνεια τον άλλο πόλο της σεξουαλικότητας, των ακραίων σεξουαλικών εκφάνσεων. Ενώ την ίδια περίοδο εφαρμόζονται και προγράμματα ευγονικής. Τον 20ο αιώνα σημειώνονται σημαντικές μεταβολές στο σύστημα της σεξουαλικότητας. Αναπτύσσεται η ψυχανάλυση, η οποία βγάζει σε μεγάλο βαθμό τη σεξουαλικότητα από τον παούλο στο οποίο είχε ταμπουρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι μηχανισμοί καταστολής αρχίζουν να χαλαρώνουν. Υπάρχει σχετική ανοχή απέναντι στις προγαμιές και εξώγαμες σχέσεις, μετριάζεται ο αρνητικός χαρακτηρισμός των διαστραμμένων, σβήνει εν μέρη η καταδίκη τους από τον νόμο και έρονται σε μεγάλο βαθμό τα ταμπού που βάραναν τη σεξουαλικότητα των παιδιών. Η Λεάνο Σι, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, θεωρεί ότι η δυτική κουλτούρα είναι γεμάτη αντιφάσεις και συγκρούσεις σχετικά με το θέμα της σεξουαλικότητας. Από τη μία φαίνεται να υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανεκτικότητα και ανοιχτότητα σχετικά με το θέμα, ταυτόχρονα όμως φαίνεται να υπάρχει και ένας παράλληλος ηθικός συντηρητισμός, ο απόϊχος του οποίου φτάνει ακόμα και στον τομέα της ψυχοθεραπείας. Η ΟΣΥ, θυμούμενη τα δικά της χρόνια εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt, παρατηρεί ότι το θέμα της σεξουαλικότητας δεν άνοιγε πάρα πολύ συχνά, ούτε πολύ εύκολα. Κατά κάποιο τρόπο απουσίαζε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σεξουαλικότητα δεν ήταν καθόλου παρούσα ως ενέργεια στις ομάδες στις οποίες συμμετείχε. Τι είναι αυτό που έλειπε, τι είναι αυτό που λείπει, σύμφωνα με την ΟΣΥ. Αυτό που λείπει δεν είναι τόσο η αρθρογραφία, όσο το άνοιγμα ενός ζωντανού διαλόγου.
μια συζήτηση για το πώς ο τρόπος που εμείς οι θεραπευτές κατανοούμε και βιώνουμε τη σεξουαλικότητά μας έχει αντίκτυπο στη δουλειά μας. Ο χώρος και η υποστήριξη, έτσι ώστε η σεξουαλικότητα να κάνει την παρουσία της περισσότερο χρήσιμη και σαφή. Και τελικά όλα αυτά, ο διάλογος, ο χώρος, η υποστήριξη, μοιάζουν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί αν θεωρήσουμε ότι αυτή η υπερβολή, η αιμονή του δυτικού πολιτισμού με το θέμα της σεξουαλικότητας αντανακλά την ανάγκη για μια πιο ενσωματωμένη σεξουαλικότητα, περισσότερο συνδεδεμένη με τις βαθύτερες ανάγκες του εαυτού, τότε ο ρόλος των ψυχοθεραπευτών προς αυτή την κατεύθυνση, της ενσωμάτωσης της σεξουαλικότητας, της διαχείρισης των συγκρούσεων και των αντιφάσεων που, όπως προείπα, σύμφωνα με την ΟΣΥ υπάρχουν σε επίπεδο κουλτούρας, ο ρόλος ημών των ψυχοθεραπευτών προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικός. Αυτά από μένα. Θα συνεχίσουμε εξειδικεύοντας περισσότερο πάνω στο θέμα και θα δούμε πιο αναλυτικά την οπτική της ψυχοθεραπείας Gestalt. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Ζυγάκη Άσπα και εγώ θα σας μιλήσω για την σεξουαλικότητα μέσα στη θεραπευτική συνάντηση. Σύμφωνα με τη θεωρία Gestalt, οι σεξουαλικές δυσκολίες είναι σχεσιακές. Ακόμα και όταν ο ένας σύντροφος νιώθει υποκειμενικά, σεξουαλικά ανικανοποίητος, ανεπαρκής ή ανίκανος να βιώσει απόλαυση. Η έμφαση στο σχεσιακό κομμάτι, στη σχεσιακή διάσταση της ύπαρξης, δίνεται λόγω και του ότι η σύγχρονη θεωρία Gestalt βλέπει το γεγονός του να υποφέρει κανείς, προερχόμενο και από τις δύο πλευρές του ορίου της επαφής. Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα δούμε πώς η θεραπεία Gestalt πλησιάζει τα σεξουαλικά θέματα και τι γίνεται μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας όταν αυτά έρχονται ή υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε συζητώντας την παρουσία του θεραπευτή μέσα στη συνάντηση και με αυτή του την ενέργεια τη σεξουαλική. Το πώς στεκόμαστε ως θεραπευτές μπροστά σε αυτά τα ζητήματα εξαρτάται από το πώς και εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε, διαχειριζόμαστε τη σεξουαλικότητά μας και τη σεξουαλική μας ταυτότητα. Η ικανότητά μας να νιώθουμε, να συγκρατούμε, να αντιμετωπίζουμε και κατάλληλα να εκφράζουμε τη σεξουαλικότητά μας μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Ο αισθησιασμός που μπορεί να νιώσει ένας θεραπευτής δεν είναι απαραίτητα αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Αυτό, ωστόσο, πρέπει να γνωρίζει είναι να διαχειρίζεται τα αισθήματα αυτά με έναν τρόπο που να είναι θεραπευτικός και ωφέλιμος για τον πελάτη και δεν θα αποσκοπεί στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών. Θέματα σεξουαλικότητας μπορεί να είναι παρόντα ή η σεξουαλικότητα του πελάτη μπορεί να είναι ζωντανή στη θεραπευτική δουλειά και σε ένα μεγάλο βαθμό η ικανότητα του θεραπευτή να την αναγνωρίσει εξαρτάται και από τη σχέση του με τη δική του σεξουαλικότητα. Σύμφωνα με την ΟΣΥ, δεν γίνεται να εξερευνήσουμε το θέμα της σεξουαλικότητας χωρίς να συζητήσουμε την πραγματικότητα της σεξουαλικής έλξης ανάμεσα στο θεραπευτή και τον πελάτη. Έρευνες σε δείγμα ψυχολόγων δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό παρατήρησε από τους ψυχολόγους εμπειρία σεξουαλικής έλξης προς τους πελάτες του. Στη βιβλιογραφία συναντάμε συχνά τα θέματα της ερωτικής μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης που βιώνουν ιδίως στη θεραπευτική διαδικασία. Στη μεταβίβαση προβάλλει ο πελάτης στο θεραπευτή συναισθήματα και στην αντιμεταβίβαση ήθιστε να εννοείται το αντίστροφο. Το πώς προβάλλει ο πελάτης στο θεραπευτή συναισθήματα ερωτισμού το έχουμε ακούσει. Τι γίνεται με τα αισθήματα τρυφερότητας που νιώθει ο θεραπευτής? Στους ψυχοθεραπευτικούς χώρους η συζήτηση στρέφεται γύρω από την ευθύνη του πελάτη για αυτή την αντιμεταβίβαση. Πόσο η διαδικασία της αντιμεταβίβασης είναι συνέχεια μιας μεταβίβασης? Όμως, στη θεραπεία Gestalt σήμερα μιλάμε για μια εμπειρία που δημιουργείται και από τους δύο. Μια εμπειρία που συνδημιουργείται για μια συνμεταβίβαση. Όταν αντιμετωπίζουμε σχεσιακά σεξουαλικά ζητήματα στη θεραπεία, ο θεραπευτής μαζί με τον πελάτη συνεισφέρουν από κοινού στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου μεταξύ. Τα μεταβιβαστικά μοτίβα του ενός και οι ανάγκες συναντούν τα σεξουαλικά και οι ανάγκες του συναντούν τις δικές μας αντιμεταβιβαστικές ανησυχίες, συνδημιουργώντας ένα αμίμητο μοιρασμένο χώρο που χαρακτηρίζει κάθε θεραπευτική σχέση, όπως μας λέει η Αμέντ Λιόν. Η συζήτηση για το πώς διαχειριζόμαστε την οικειότητα και την ερωτική έλξη μέσα στη θεραπευτική συνάντηση είναι μεγάλη και ενδιαφέρουσα. Ξεκινά από τους προγόνους στη θεωρία και πρακτική της θεραπείας Gestalt, Pearls, Goodman,
και το πώς επέτρεπαν τη σεξουαλική ελευθερία στη θεραπεία και φτάνει έως τη δεοντολογία, την προστασία του πελάτη, την εκπαίδευση των νέων θεραπευτών, την αγάπη και την οικειότητα μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο. Στο δωμάτιο της θεραπείας αναδύεται ένα πεδίο ανάμεσα στους δύο, το θεραπευτή και το θεραπευόμενο. Υπάρχει όμως και ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει η θεραπεία και το οποίο περιλαμβάνει αξίες και νόρμες, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη θρησκεία του ατόμου, που αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ταυτότητας φύλου. Το ευρύτερο πεδίο αφορά τις σχέσεις του ατόμου στο παρελθόν και το παρόν, την κοινωνική και οικονομική του κατάσταση, τα επαγγελματικά του προβλήματα. Το κοινωνικό κομμάτι είναι σημαντικό να έρθει στην επίγνωση και τη θεραπεία. Σχετίζεται με το πώς μιλάμε για το σεξ ή πώς αποφεύγουμε να το κάνουμε. Σχετίζεται με την ντροπή και την αμηχανία που μπορεί να νιώσουν και οι δύο στη θεραπεία. Ο πελάτης, γιατί μπορεί μια σεξουαλική του συνήθεια να προκαλεί ντροπή, να προκαλεί στον ίδιο ντροπή, όπως να του αρέσει μια σαδομαζοχιστική παράδειγμα πρακτική, και ο θεραπευτής γιατί μπορεί να δυσκολεύεται να αγγίξει και ο ίδιος δικά του θέματα. Και επιπλέον, αυτή η δυσκολία του να είναι εκτός της επίγνωσής του. Το άνοιγμα της συζήτησης επηρεάζουν επιπλέον τα ταμπού, το πολιτισμικό υπόβαθρο που κάθε φορά υπάρχουν. Το να σπάσει κάποιο από τα ταμπού σημαίνει να βγει ο πελάτης ή και ο θεραπευτής από το χώρο όπου συμβαίνουν και να μπουν σε ένα άλλο όπου διαφορετικά και ίσως τρομακτικά πράγματα μπορεί να συμβούν. Τι γίνεται με τον εαυτό, τις λειτουργίες του εαυτού, πώς διαταράσσονται σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, είναι θέματα που θα συζητήσουμε παρακάτω. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ευαγγελία Χαβάκη, είμαι ψυχολόγος και εκπαιδευόμενη στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Εγώ θα σας μιλήσω για τις λειτουργίες του εαυτού σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Στην ψυχοθεραπεία Gestalt, ο εαυτός ορίζεται ως τη λειτουργία ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον, που συμβαίνει στο όριο της επαφής. Οι λειτουργίες του εαυτού είναι το id, το ego και το personality, τα οποία βοηθούν το άτομο στη δημιουργική του προσαρμογή, να προσαρμοστεί δηλαδή λειτουργικά στο περιβάλλον. Το id είναι το σύνολο της εμπειρίας. Εκφράζει τον κόσμο των αισθήσεων, των επιθυμιών και των παρορμήσεων. Εκφράζει αυτό που μου συμβαίνει, ανεξάρτητα από το τι αποφασίζω. Στο ego κυριαρχεί ο αυθορμητισμός, οι αισθήσεις βρίσκονται σε διέγερση, ο οργανισμός νιώθει ενεργός και συνυφασμένος με την εμπειρία. Περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση, την κίνηση και τα συναισθήματα. Χαρακτηριστικό του ego είναι η ενεργητικότητα. Το personality ορίζεται σαν το σύστημα των στάσεων, πεποιθήσεων, αντιλήψεων και παραδοχών και απαντά στην ερώτηση «Ποιος είμαι?». Το personality είναι το πλαίσιο όλων των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Τι γίνεται όμως όταν διαταράσσονται οι λειτουργίες του εαυτού σε σχέση με τη σεξουαλικότητα? Οι διαταραγμένες λειτουργίες του id εμφανίζονται όταν το άτομο αδυνατεί να αντιληφθεί τις αισθήσεις του, να βιώσει τις ανάγκες του και δεν μπορεί να νιώσει τις αρχικές διαγέρσεις. Τα άτομα με διατεραγμένες λειτουργίες στο ego τείνουν να ψάχνουν για την άμεση ικανοποίηση του πόθου τους και να παραμελούν τα προκαταρκτικά και το στάδιο του να γνωρίσει τον άλλον σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι σαδομαζοχιστές ορμούν τυφλά στη δράση, αποτυχάνοντας να προσανατολίσουν τους εαυτούς τους επαρκώς σε μια καινούργια κατάσταση. Οδηγούνται στη φάση της τελικής επαφής, έχοντας δυσκολία να αφήσουν τους εαυτούς τους να αφαιθούν και να γευτούν την απόλαυση. Οι προβληματικές λειτουργίες της προσωπικότητας φανερώνονται στο άτομο ως την αδυναμία να δει τον εαυτό του όπως πρέπει, σαν ένα σεξουαλικό «ον». Αυτά τα άτομα δεν έχουν μια επαρκή φωνή, ούτε μια διήγηση, ούτε μια αφήγηση για την ακριβή περιγραφή του ατόμου που είναι τώρα. Δεν έχουν την κοινωνική απήχηση και υποστήριξη που θα τους βοηθούσε να περιγράψουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους. Στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, συχνά τα άτομα, όταν παρουσιάζουν τα προβλήματά τους, δεν συμπεριλαμβάνουν τα σεξουαλικά τους θέματα, αλλά μια κρίση πανικού, μια διαταραχή ύπνου, μια κατάθλιψη. Μορφή παίρνουν θέματα λιγότερο απειλητικά. Όταν ακούμε όμως την αφήγηση της αναπτυξιακής του σεξουαλικής ιστορίας, τα σεξουαλικά θέματα φαίνονται σαν το κέριο θέμα του πόνου τους. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από θέμα θεραπευόμενου, όπως το παραθέτει η Νάνσι Αμέντ Λιόν, ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. Μία γυναίκα που είναι σε μία σαδομαζοχιστική σχέση είχε παγώσει στο δίπολο υποταγή κυριαρχία,
στον πόλο του υπερβολικού υποτακτικού μοτίβου. Ήταν πεπισμένη πως παρά τους θαυμαστές της, δεν ήταν ποτέ αρκετά καλή για έναν άντρα. Όλοι πάντα την κατακυρίευαν και έπρεπε πάντα να ευχαριστεί τους σημαντικούς της άλλους. Ήθελε να κερδίσει την αγάπη των γονιών της με το να ενσωματώσει το στερεοτυπικό γυναικείο μοντέλο της αγνότητας, το οποίο εκείνοι εκτιμούσαν, δηλαδή την παθητικότητα, την υποταγή, την ανησυχία για τους άλλους και την ταπεινότητα. Όταν ερχόταν όμως σε επαφή με άλλους άντρες, με τέτοιο τρόπο, αυτοί ενσωμάτωναν τον άλλο πόλο, δηλαδή τον κυρίαρχο. Αυτοί ήταν δραστήριοι, ενεργητικοί, κυρίαρχοι, αδιάφοροι, αχόρταγοι και άπιστοι. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Κιατική Δουλειευθροσύνη, είμαι και εγώ εκπαιδευόμενη στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Σας καλωσορίζω λοιπόν με τη σειρά μου και θα δούμε έτσι ένα βίντεο για το τι συμβαίνει στο σώμα μας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, όταν αφινόμαστε και ο κύκλος της επαφής λειτουργεί με έναν εύρυθμο τρόπο. Και μετά θα δούμε λιγάκι τι συμβαίνει όταν αυτός ο κύκλος διακόπτεται από κάποια εμπόδια. Να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξέρετε το συναίσθημα όταν ο καλός σας ή η καλή σας σας κοιτάζει με πρόθεση και επιθυμία? Τα φυσικά σας ένστικτα αρχίζουν να ενεργοποιούνται. Τώρα έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σας. Σεξ. Υπάρχουν 4 στάδια στο σεξουαλικό κύκλο ανταπόκρισης. Ενθουσιασμός, διέγερση, πλατό, οργασμός και κλείσιμο. Διέγερση. Σε αυτό το αρχικό στάδιο εκρίνεται σεροτονίνη. Είναι νευροδιαβιβαστής, ο οποίος πιστεύετε ότι σας κάνει να αισθάνεστε χαρούμενοι. Όταν ενθουσιάζεστε ή διεγείρεστε, οι κόρες των ματιών σας διαστέλλονται. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα λειτουργεί σε ολοένα αυξανόμενα επίπεδα. Εκρίνεται και αδρεναλίνη. Ο ρυθμός της καρδιάς επιταχύνεται. Τα γεννητικά όργανα διαρρέονται από αίμα. Η κλιτορίδα και τα εσωτερικά χείλη πρίζονται. Το πέος του άντρα έρχεται σε στήση. Οι άντρες βιώνουν μία σύσφιξη του οσχαίου, πρίξιμο των όρχεων και την απελευθέρωση ενός υγρού που χρειάζεται για τη λίπανση. Και οι γυναίκες αρχίζουν να λιπαίνονται. Απελευθερώνεται η ντοπαμίνη, που αυξάνει τη σεξουαλική επιθυμία. Κάθε τι που βιώνεται γίνεται πιο έντονο. Εκεί έρχεται το στάδιο του πλατό. Συνεχίζοντας από την αρχική διέγερση, η καρδιά, η αναπνοή, ο μυϊκός τόνος και η πίεση του αίματος αυξάνονται. Η νορεπινεφρίνη εκρίνεται, κάνοντάς τις πιο ειδικές περιοχές περισσότερο ευαίσθητες. Οι μύες στο πρόσωπο, στις πατούσες και τα χέρια μπορεί να κάνουν σπασμούς. Οργασμός. Οι μύες της λεκάνης συσπώνται. Η μήτρα της γυναίκας και το πέος του άντρα συσπώνται. Όλα τα νεύρα και οι μύες απελευθερώνουν τα πάντα ακούσια με τη μορφή ευχάριστων κυμάτων. Οι άντρες εξπερματίζουν και οι γυναίκες το ίδιο. Η οξυτονίνη φτάνει στο μέγιστο, στο αίμα κατά τη διάρκεια του οργασμού. Η έκρηση της ορμόνης αυτής χτίζει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στο ζευγάρι. Ολοκλήρωση, κλείσιμο. Η σεξουαλική διέγερση μειώνεται. Οι συσπάσεις και τα πρεξίματα υποχωρούν. Οι γυναίκες μπορεί να ξαναγυρίζουν στη φάση του οργασμού, ενώ οι άντρες μπαίνουν σε φάση απόσυρσης και αναμονής. Και ενώ, λοιπόν, η έρυθμη σεξουαλική λειτουργία δίνει τη δυνατότητα επίγνωσης των συναισθημάτων και των αναγκών, καθώς και της αντίστοιχης έκφρασής τους, η σεξουαλική δυσλειτουργία είναι διακοπτόμενη. Οι διακοπές είναι δυνατόν να συμβούν σε κάθε φάση του κύκλου της επαφής. Συγκεκριμένα, η επίγνωση μπορεί να μπλοκαριστεί, ο ενθουσιασμός και η κινητοποίηση της ενέργειας να ανασταλεί, η δράση να γίνει επιδεκτική και η επαφή να αποκλίνει. Όλες οι διακοπές στον κύκλο της επαφής οφείλονται σε μία τοξική ενδοβολή. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να πούμε τι εννοούμε όταν λέμε τοξική ενδοβολή.
Εννοούμε τα πρέπει και τα δεν πρέπει, τα οποία έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος και μοιάζουν στο τώρα της εμπειρίας του να κάνουν δυσλειτουργική την επαφή του με το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο ο οργανισμός δεν έχει προλάβει να το αφομοιώσει, να το κάνει δικό του, αλλά το έχει καταπιεί ολόκληρο. Αρχικά λοιπόν, κατά την πρώτη διακοπή, το άτομο χαρακτηρίζεται από θελή επίγνωση των αναγκών του. Αποφεύγει τη διέγερση. Δείχνει να μην ενδιαφέρεται για το σεξ, ενώ διαθέτει ασυνήθιστα πολύ χρόνο στην απόσυρση. Το τοξικό μήνυμα που έχει ενδοβληθεί σε αυτή την περίπτωση είναι «μην έχει σεξουαλικές ανάγκες». Κατά τη δεύτερη διακοπή του εύρυθμου κύκλου, παρατηρείται αναστολή της κινητοποίησης της ενέργειας. Το άτομο εδώ χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενθουσιασμού. Ακόμη και αν αναφέρει ότι επιθυμεί τη σεξουαλική επαφή, χαρακτηρίζεται από απουσία διέγερσης. Η σωματική του ένταση μπορεί να είναι αποτέλεσμα της τοξικής ενδοβολής «πρέπει να μένεις ψύχρεμος» ή «δεν πρέπει να ενθουσιάζεσαι». Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο μπορεί να θεωρεί τις βαριές αναπνοές χυδαίες, την εφίδρωση ηθικά επικριτέα, ενώ τη στήση αμαρτία. Βασικοί τρόποι για την καταστολή του ενθουσιασμού είναι η ακατάλληλη ανάπαυση, το κάπνισμα, η έλλειψη άσκησης, η απουσία παιχνιδιού και ζωντάνιας ή ακόμα το ελάχιστο ή και το υπερβολικό φαγητό. Ένα άλλο σημείο όπου το άτομο μπορεί να διακόπτει τον κύκλο της επαφής είναι η αναστολή των συναισθημάτων της αγάπης και της λαγνίας. Σε αυτό το σημείο διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις. Κατά την πρώτη περίπτωση υπάρχει το μήνυμα «μη νιώθεις αγάπη», όπου το άτομο μπορεί να νιώσει λαγνία. Οπότε αισθάνεται ελεύθερο και έχει σεξουαλική ζωή. Ωστόσο, του είναι απαγορευμένο να νιώσει αγάπη και τρυφερότητα. Ένα δεύτερο τοξικό μήνυμα είναι «μη νιώθεις λαγνία», όπου το άτομο μπορεί να είναι αξιαγάπητο και τρυφερό, δεν έχει όμως πάθος κατά τη σεξουαλική επαφή. Στην τρίτη περίπτωση υπάρχει η τοξική ενδοβολή ότι η αγάπη και η λαγνία δεν μπορούν να συνυπάρξουν μαζί για τον ίδιο άνθρωπο. Είναι το κλασικό παράδειγμα όπου κάποιος μπορεί να αγαπά τη συντροφική του σχέση, ωστόσο να διαθέτει άλλες σεξουαλικές επαφές, τις οποίες δεν θα μπορούσε να αγαπήσει. Επιπρόσθετα, το άτομο μπορεί να διακόπτεται με αναστολή της δράσης όταν γίνεται διαχωρισμός στον εαυτό ανάμεσα σε παθητικό και ενεργητικό. Αυτό έχει αποτέλεσμα ένα είδος αυτοπιθαρχίας. Ο Πέρλς περιγράφει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον αυτοέλεγχο ως ένα είδος πίεσης των αυθόρμητων αναγκών τους και τις τάσεις να κάνουν πράξεις που δεν έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον να κάνουν. Ακόμη και αν το άτομο προσπελάσει την αυτοπιθαρχία του, η επαφή μπορεί να παρεκκλίνει στη φάση της διάδρασης. Εδώ η σεξουαλική εμπειρία μπορεί να παραμείνει αδέξια ή να μετατραπεί σε μια επιδεικτική συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση είναι ψευδής και εκτός στόχου και μετατρέπει το άλλο πρόσωπο σε μια σκιά, μια φαντασίωση ή μια οθόνη προβολής. Επιπλέον, ο άνθρωπος μπορεί να διακόπτεται στη φάση της ικανοποίησης και να παραπονιέται ότι ποτέ δεν νιώθει ικανοποιημένος όσο και αν θα το ήθελε. Και παραπονιέται ότι κάτι του λείπει. Αυτό που τοξικά έχει ενδοβάλει είναι το μήνυμα «δεν κάνει να νιώθεις χαρά και ικανοποίηση, σκέψου λίγο και τους άλλους». Τέλος, η ενδοβολή «μην εγκαταλείπεις, μπορεί να μην έχεις άλλη ευκαιρία» έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή της απόσυρσης. Βέβαια, το μήνυμα αυτό φαίνεται να μην διακόπτει ή να μην εμποδίζει τον κύκλο της επαφής, ωστόσο δεν αφήνει ούτε χώρο ούτε χρόνο για να αναπτυχθεί η σεξουαλική επιθυμία. Μία ιστορία που αντικατροπτίζει το πώς οι άνθρωποι μπορεί να διακόπτουμε τον εύρυθμο κύκλο της σεξουαλικής επαφής είναι η ακόλουθη. Όταν ήταν παιδί, η μητέρα του τον χαστούκησε επειδή χαϊδευόταν και έπαιζε με το σώμα του και είπε ότι τα αγόρια δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοια πράγματα.
Πριν μπει στην εφηβεία, ο πατέρας του σε μια κουβέντα διάλεξη μεταξύ ανδρών του είπε: «Ένας πραγματικός άντρας δεν έχει ανάγκη από μια γυναίκα. Είναι μια χαρά χωρίς να τρέχει πίσω τη ζητώντας σεξ». Ως ενήλικας, ζητά από τη σύντροφό του σεξ λέγοντας: «Εντάξει, κάποια στιγμή μπορούμε να βρεθούμε, ίσως αύριο βράδυ. Μπορώ να περιμένω». Την κοιτά και σκέφτεται. Φαίνεται να μην το έχει πραγματικά ανάγκη. Μπορούμε και χωρίς σεξ. Τελικά δεν το χρειαζόμαστε και τόσο πολύ. Ή μήπως όχι. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γιαννοπούλου Μαρία, είμαι ψυχολόγος και εκπαιδευόμενη στη θεραπεία Gestalt. Μαζί θα μιλήσουμε για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και τις πολώσεις όπως τις ερμηνεύει η θεραπεία Gestalt. Κάθε άτομο λοιπόν βιώνει τη σεξουαλικότητά του προσωπικά και μοναδικά. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται είναι σεβασμός και φροντίδα για τον εαυτό του και τον άλλον. Με την προϋπόθεση ότι συνενεί, είναι ενήλικας και είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Κάθε άτομο επίσης έχει και ανάγκες. Τι γίνεται όμως όταν αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να εκφραστούν και μπλοκάρονται από τον ίδιο τον εαυτό μας? Πολλά προβλήματα στις σχέσεις, συμπεριλαμβανόμενων και των σεξουαλικών προβλημάτων, είναι τουλάχιστον κατά ένα μέρος το αποτέλεσμα μπλοκαρισμένης επικοινωνίας και με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό μας. Οι σεξουαλικές δυσκολίες έχουν να κάνουν τις περισσότερες φορές με συναισθηματικά προβλήματα. Σε αυτό το σημείο να εξηγήσουμε λίγο τι είναι πόλωση. Σύμφωνα με τη θεραπεία Gestalt, η έννοια της πόλωσης εκφράζει τα αντίθετα, τα ακραία συναισθήματα και εμπειρίες που εμφανίζονται μέσα στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να βλέπουμε τη ζωή μας σαν μια σειρά αντιθέσεων και όχι σαν ισορροπία. Ο Πέρλς, πατέρας της θεραπείας Gestalt, επεσήμανε ότι ο άνθρωπος ανακτά την ισορροπία, ικανοποιώντας ή εξαλείφοντας αυτές τις ανάγκες και απαιτήσεις και ονομάζει τη διαδικασία αυτή αυτορύθμιση του οργανισμού. Πίστευε δηλαδή ότι το υγιές άτομο λειτουργεί μέσα από το πλαίσιο της σωστής ισορροπίας όλων των μερών του. Για να επιβιώσει, πρέπει η ισορροπία αυτή να διατηρηθεί μέσα σε ορισμένα όρια. Αυτή είναι και η αρχή της ομοιόστασης. Όλα τα άτομα έχουν μια εγενή ενόρμηση να διατηρούν αυτή την ισορροπία για να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν όσο περισσότερο μπορούν. Αυτό επιτυχάνεται όταν οι άνθρωποι αποδέχονται τα συναισθήματά τους και τις εμπειρίες τους, όλα αυτά δηλαδή που εμφανίζονται μέσα τους. Κατά τη σεξουαλική λοιπόν λειτουργία, ένα υγιές άτομο είναι συνειδητοποιημένο ως προς το τι νιώθει, τι θέλει και μπορεί να εκφράσει για τον εαυτό του, έχοντας επίγνωση που οδηγεί στην έκφραση και στην οργανισμική ολοκλήρωση και επαφή. Από την άλλη μεριά, το άτομο με σεξουαλική δυσλειτουργία διακόπτει τη δική του διαδικασία αυτορύθμισης. Οι σεξουαλικές λοιπόν διαταραχές διακρίνονται σε σεξουαλικές δυσλειτουργίες, σε παραφιλικές διαταραχές και σε διαταραχές ταυτότητας φύλου. Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες υποδηλώνουν μια σειρά διαταραχών που εμποδίζουν την σεξουαλική συμπεριφορά και η λειτουργία των ατόμων, δεν επιτρέπουν τη σεξουαλική ευχαρίστηση ή και τη σεξουαλική επαφή. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να έχουν είτε οργανική αιτιολογία είτε ψυχογενή. Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες παρεμβαίνουν, μπλοκάρουν ή αναστέλουν το φυσιολογικό κύκλο σεξουαλικών αντιδράσεων. Σύμφωνα με το διαγνωστικό εργαλείο DSM-5, οι διαταραχές των σεξουαλικών δυσλειτουργιών χωρίζονται στις διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας ή διέγερσης, στη διαταραχή ανδρικής υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας, στη διαταραχή γυναικείας σεξουαλικής διέγερσης και στη στητική δυσλειτουργία. Άλλες διαταραχές είναι η διαταραχή διείσδυσης, η πρόωρη και καθυστερημένη εξπερμάτωση και ο κολαιόσπασμος. Σύμφωνα λοιπόν με την Gestalt, υπάρχουν 4 παθολογικοί μηχανισμοί διακοπή της σεξουαλικότητας και πολλές φορές προκλήσεις σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Εμείς θα ασχοληθούμε με έναν από τους 4 παθολογικούς μηχανισμούς, αυτόν της θολής επίγνωσης. Η θολή επίγνωση μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στήσης, διαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας και πρόωρη εξπερμάτιση. Η αναστολή της σεξουαλικότητας μπορεί να μεταμορφώσει τη διέγερση σε άγχος, να παράγει μια ταλάντωση μεταξύ της όρεξης και της αηδίας, μεταξύ δηλαδή του θέλω και του δε θέλω, και να χωρίσει το άτομο σε σεξουαλικό ηθοποιό και θεατή.
Οι Πέλσχε, Φερλάν και Γκούτμαν αναφέρουν ότι όταν μια επιθυμία καταπιέζεται και συνεχώς κρατείται, εκτός επίγνωσης, τότε ο εαυτός παρουσιάζει μια παγιωμένη εχθρότητα απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Σε μια τέτοια θολή επίγνωση εστιάζει και ο Φρίντμαν, όπου μιλάει για τον σεξουαλικό καταναγκασμό. Ο σεξουαλικός καταναγκασμός ουσιαστικά σχετίζεται με την αποσύνδεση και τη μετακίνηση της επίγνωσης από την εσωτερική εμπειρία, ενώ η θεραπεία του σχετίζεται με τη σύνδεση και την επίγνωση αυτής. Όσον αφορά τους πόλους λοιπόν και τη θεραπεία του σεξουαλικού καταναγκασμού, πρόκειται για μέρη που έχουν διαχωριστεί το ένα από το άλλο. Το άτομο ίσως αρνείται την ευθύνη για τη σεξουαλική καταναγκαστική του συμπεριφορά, υποστηρίζει ότι στερείται ελέγχου και ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι σαν αυτόν ή αυτήν. Αυτός ο διαχωρισμός συνοδεύεται από μεγάλη αμφιταλάντευση, σύγκρουση και ντροπή. Η ενσωμάτωση στη θεραπεία Gestalt, πειράματα σχεδιάζονται για να σωματωθούν αυτοί οι πόλοι, και η ενσωμάτωση αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση και η αποδοχή των δύο πλευρών και των δύο πόλων. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το άτομο προοδευτικά αρχίζει να γνωρίζει και να αποδέχεται και την καλοσύνη του, αλλά και την εξάρτησή του. Τέλος, πηγαίνοντας και λίγο πιο βαθιά, θα λέγαμε ότι ο σεξουαλικός καταναγκασμός, η προσκόλληση δηλαδή στον ένα πόλο, στην επιθυμία μου δηλαδή να κάνω σεξ, ή στον άλλο πόλο, και γενικά οι πολώσεις αντικατοπτρίζουν ή αν συμβολίζουν, αν θέλετε, την αποφυγή βαθύτερων σκοτεινών μου και τυφλών μου σημείων, που έχω αποθήσει και δεν είμαι σε επίγνωση. Πρόκειται δηλαδή για ένα ζήτημα σκιάς. Γεια σας και από μένα. Θα μιλήσω λίγο για τη διαφορετικότητα στις σεξουαλικές προτιμήσεις και πώς αυτό το φέρνει στο φως η θεραπεία Gestalt. Τι είναι καταρχήν ο όρος διαφορετικότητα ή αλλιώς όπως αναφέρεται στην αγγλική βιβλιογραφία Sexual Diversity. Η όρη sexual diversity, λοιπόν, ή αλλιώς LGBTQ+, χρησιμοποιούνται διεθνώς προκειμένου να αναφερθούν σε οποιονδήποτε αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μη ετεροφιλόφιλο ή που η αντίληψη για το φύλο του δεν συνάδει με το φύλο στο οποίο γεννήθηκε. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά μεταξύ βιολογικού φύλου και κοινωνικού φύλου, όπως λέγεται. Μερικά γεγονότα λοιπόν που καθορίζουν το πεδίο αυτό της διαφορετικότητας έχει να κάνει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που μόλις το 1992 αποχαρακτήρισε την ομοφιλοφιλία από νοητική διαταραχή. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα και μέσα στο DSM διαταραχές σχετιζόμενες με την ομοφιλοφιλία όπως ονομάζονται. Όπως γνωρίζουμε, σε πολλές χώρες τα ζευγάρια του ίδιου φύλου δεν έχουν νομικό καθεστώς τα οποία να τα αναγνωρίζει και επίσης οι θρησκείες από χριστιανισμό, μουσουλμανισμό, ιουδαϊσμό δεν αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων ιδίου φύλου. Η σύγχρονη εποχή, Δεκέμβριος 2015, ουσιαστικά έγινε το πρώτο βήμα, το Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο όμως είναι χωρίς δυνατότητα υιοθεσίας για ομόφυλα ζευγάρια. Ποια αναπτυξιακά ζητήματα μπορούμε να εντοπίσουμε ως θεραπευτές και στη διαδικασία της θεραπείας? Σύμφωνα λοιπόν με την οπτική της θεραπείας και της θεωρίας Gestalt, ο εαυτός δομείται μέσα από μια συνεχόμενη διαδικασία ταύτισης ή μη ταύτισης με το περιβάλλον. Έτσι, ταυτίζομαι με ανθρώπους ή δεν ταυτίζομαι με ανθρώπους, ιδέες, εικόνες στο περιβάλλον κάποιου. Όταν όμως ένας άνθρωπος μεγαλώνει μέσα σε ένα κάτι που φαίνεται σαν αποκλειστικά ετεροφιλοφιλικό περιβάλλον, δεν βλέπει άλλους ομοφιλόφιλους με τους οποίους να ταυτιστεί και έτσι συνήθως αναπτύσσει αυτό που λέμε μια αρνητική γκέι ταυτότητα. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, ένα θέμα το οποίο βιώνουν είναι το να είναι μόνοι για πολλά χρόνια χωρίς να μπορούν να βρουν κάπου αποκούμπι. Σίγουρα ζούμε και σε μια κουλτούρα η οποία προάγει αυτή την ομοφοβία. Ομοφοβία, καταρχήν, για να δούμε λίγο τον ορισμό, είναι ο παράλογος φόβος της ομοφιλοφιλίας και των ομοφιλόφιλων. Σε μεγάλο λοιπόν βαθμό είμαστε θύματα μιας πολιτισμικής συνωμοσίας σιωπής και ντροπής, η οποία έχει υπάρξει αποτελεσματική στο να κρατήσει τους γκέι άντρες και τις λεσβίες να μισούν τους εαυτούς τους και να κρύβουν τον εαυτό τους. Τα τελευταία μόλις χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας σημαντικός αριθμός και να βγαίνει προς τα έξω ένας αριθμός από γκέι άντρες και γυναίκες που είναι ανοιχτά γκέι, δίνοντας θετικά πρότυπα και για άλλους γκέι άντρες και λεσβίες να κάνουν το ίδιο. Σε αυτό μπορεί να μπει και για όσους παρακολουθείτε στα social media, τη βράβευση της Ellen DeGeneres από τον Ομπάμα με το βραβείο που έκανε coming out πριν 20 χρόνια σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην Αμερική.
Ένα θέμα λοιπόν που έρχεται στη θεραπεία είναι ακριβώς αυτό το coming out. Τι είναι αυτό το coming out? Είναι πώς γνωστοποιώ στο περιβάλλον μου ότι είμαι σε μία από αυτές τις κατηγορίες, LGBTQ. Και πώς το γνωστοποιώ στο σχολείο, στο χώρο εργασίας, αν το κάνω, πώς το κάνω κτλ. Τα θέματα λοιπόν που έρχονται στη θεραπεία είναι σίγουρα ενδοβολές με βάση το παρελθόν. Δηλαδή, η ομοφιλοφιλία είναι κάτι αφύσικο, ανήθικο, παράνομο, αμαρτωλό, αρρωστημένο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται από γενιά σε γενιά. Οπότε όλοι αυτοί οι ενδοβλημένοι αρνητικοί μύθοι και στερεότυπα με κάποιον τρόπο πρέπει να έρθουν στη θεραπεία και να δούμε τι πραγματικά γίνεται με αυτούς. Επίσης, να δει κανείς τι σημαίνει πραγματικά να είσαι άνδρας, τι σημαίνει πραγματικά να είσαι γυναίκα, ποιες είναι οι σεξουαλικές αξίες, τι συμβαίνει με το γάμο, τι συμβαίνει με τα παιδιά, τι ισχύει, υπάρχει μονογαμικότητα, τι γίνεται. Πρέπει δηλαδή να ξανααναλύσει κάποια πράγματα για τον εαυτό του το άτομο. Ένα πράγμα λοιπόν που πρέπει επίσης να ξανααναλύσει είναι οι αισθήσεις του σώματος. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο γίνεται στην ομοφιλοφιλία είναι ότι καταπιέζουν αυτά τα άτομα για πολύ καιρό την επιθυμία τους και έτσι με έναν τρόπο χάνουν την αίσθηση του σώματός τους. Αυτό χρειάζεται να το ξανααποκτήσουν μέσα από τη διαδικασία της θεραπείας. Πολύ σημαντικό να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, να μπορούν να αυτοϋποστηρίζονται και να οριμάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο θεραπευτής τι πρέπει να έχει να κάνει με τον εαυτό του για να μπορεί να το κάνει αυτό τώρα? Σίγουρα να έχει δει ποια είναι η δικιά του σχέση με την ομοφιλοφιλία, τι συναισθήματα διεγείρονται μέσα του, μπορεί να είναι θετικά, μπορεί να είναι αρνητικά. Ποιες είναι οι δικές του ενδοβολές, δηλαδή τα δικά του πρέπει που μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό και ποια τα δικά του στερεότυπα και προκαταλήψεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπορεί να σεβαστεί οποιασδήποτε ομοφιλοφιλικές σκέψεις, συναισθήματα ή επιθυμίες του πελάτη εμφανίζονται και να κρατήσει ένα ανοιχτό μυαλό σε σχέση με το τι σημαίνει υγιής ανδρική ή υγιής γυναικεία συμπεριφορά και σε κάθε περίπτωση να μην πέσει σε αρνητική κριτική. Ένα παράδειγμα διαλόγου το οποίο έρχεται μέσα από τη βιβλιογραφία είναι μία πελάτησα η οποία στις πρώτες συνεδρίες πηγαίνει στη θεραπεύτρια της και της λέει ότι αισθάνεται χαμένη και πρέπει να αποδεχθεί το γεγονός ότι ερωτεύεται άλλες γυναίκες, άρα πιθανό να είναι λεσβία. Τρέχει η θεραπεύτρια εκεί να την προλάβει και της λέει ελπίζω να μην ερωτευτεί σε μένα. Τι βλέπουμε σε αυτό το διάλογο? Βλέπουμε έναν ομοερωτικό τρόμο, όπως λέγεται, που υπάρχει στο φόντο, δηλαδή δεν επιτρέπει με κάποιον τρόπο να έρθει στην επιφάνεια η ομοερωτική έλξη. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, γιατί πρωταρχικές σχέσεις όλων μας έχουν ένα κομμάτι ομοερωτικές έλξεις. Θυμηθείτε λοιπόν μητέρα-κόρη, πατέρας-γιος, υπάρχει ένα κομμάτι έλξης το οποίο μπορεί να είναι ταμπού και μπορεί να μην μπει στη διαδικασία της θεραπείας που το θέλουμε να μπορεί να μπει στη διαδικασία της θεραπείας. Δείτε λίγο αυτές τις εικόνες, τις οποίες τις έχω βάλει με στόχο λίγο να δούμε πού είμαστε εμείς στο κομμάτι της ομοφοβίας και ως θεραπευτές τι είναι τόσο τελικά απειλητικό στην ομοφιλοφιλία, ποιο είναι το απειλητικό στο να με έλκει ένα άτομο του ιδίου φύλου. Τελειώνοντας, θα αναφερθώ σε έναν μεταγιουγκιανό θεραπευτή ο οποίος αυτό που λέει είναι ότι τελικά πιάνει τον εαυτό του να θεωρεί ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι μια ταμπέλα που βάζουμε στον εαυτό μας και τελειώνουμε. Μπορεί να είναι ένα συνεχές, το οποίο πολλές φορές να ζητάει από μας να πρέπει να ενσωματώσει πολλαπλές, ακόμη και αλληλοσυγκρουόμενες ταυτότητες. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήλθατε. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ζευγάρια και τη σεξουαλικότητά τους υπό το πρίσμα της θεραπείας Gestalt. Ένας θεραπευτής Gestalt κοιτάζει τι δεν πάει καλά στο ζευγάρι. Παρατηρεί πώς είναι μαζί, πώς είναι οι σχέσεις τους, πώς μπορούν να κάνουν επαφή και πώς διακόπτουν την επικοινωνία τους. Επίσης, κοιτάζει πώς έχουν κολλήσει σε κάτι, τι δεν πάει καλά σε αυτό, πώς έχει χάσει ο ένας τον άλλο. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, δεν βλέπουν, δεν κοιτάζουν, δεν ακούν, δεν μιλούν ή μιλάνε πολύ γρήγορα και λένε πάρα πολλά. Έχουν χάσει ό,τι πιο όμορφο μπορεί να τους προσφέρει η ζωή, την ευχαρίστηση και την απόλαυση του να είσαι με τον άλλον. Σκοπός της θεραπείας Gestalt, λοιπόν, είναι η διαδικασία, όχι το περιεχόμενο της ζωής τους.
Η θεραπεία Gestalt μας προσκαλεί να κοιτάξουμε πώς τα ζευγάρια αντιλαμβάνονται ή αποφεύγουν την ανάγκη τους να πλησιάσουν τον άλλο και τη διάθεσή τους να επικοινωνήσουμε τον άλλον. Επικεντρώνεται στο πώς το ζευγάρι έχει την ανάγκη για επαφή, πώς χάνουν τον αυθορμητισμό τους και πώς μπορούν να προσαρμόσουν τη δημιουργικότητά τους. Δουλεύοντας με ζευγάρια, ένας θεραπευτής Gestalt δίνει έμφαση στη δημιουργική τους δύναμη ως ζευγάρι, στην οντότητά τους στο σύστημα και ενδιαφέρεται για το πώς γίνεται η πρόοδός τους, πώς δηλαδή μπορούν να αναπτύξουν κοινή επίγνωση, σε ποιο σημείο μπορούν να το πετύχουν αυτό και πού δεν το πετυχαίνουν. Επίσης, δεν θέλει να μας περιγράψει τα προβλήματα του ζευγαριού ή πώς γίνονται οι καυγάδες τους. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ομορφιά και η μαγεία του ζευγαριού, η πρόοδος που σημειώνουν στην καθημερινότητά τους, ακόμη και ο πόνος τους. Χρησιμοποιούμε το μοντέλο του να αγκαλιάζουμε και να ανακατεύουμε τη σοφία των δύο συντρόφων. Παρατηρούμε και τα δύο μέλη του ζευγαριού, τις ικανότητές τους, τις ιδέες τους, καθώς και πού υστερούν. Όλα αυτά τα βλέπουμε σε ένα σύνολο στο σύστημα. Ο David Snyarch, ο οποίος είναι σεξολόγος, μας δίνει έμφαση στη διαφορετικότητα του εαυτού. Το πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να υποστηρίξει την ατομικότητά του στο ζευγάρι. Η θεραπεία Gestalt υποστηρίζει πως όσο λιγότερο είσαι σε συμβολή στη σχέση, όσο δηλαδή υποστηρίζεις την ατομικότητά σου στη σχέση μέσα και όσο περισσότερο έχεις επαφή με τη σεξουαλική σου πράξη, τόσο περισσότερο απολαμβάνεις και το πάθος μέσα σε αυτή. Πηγαίνοντας στο θεραπευτή, οι άνθρωποι έχουν κάποια αιτήματα ή είναι σε μία κατάσταση. Έτσι λοιπόν, αυτοί που έρχονται στη θεραπεία δεν έχουν ποτέ την οικειότητα ως κάτι δικό τους. Δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό, δεν έχουν μεγαλώσει με αυτό. Δεν την είχαν ποτέ ως παιδιά και ούτε ως ενήλικες. Και όταν εμφανίζεται ο ενθουσιασμός αυτό σε μία γνωριμία, λόγω των αρνητικών προσδοκιών δεν το συνεχίζουν. Τεχνικές για τη σεξουαλικότητα του ζευγαριού. Ο θεραπευτής δηλαδή αυτό που προσπαθεί να κοιτάξει και να πετύχει είναι να έχει το ζευγάρι την επίγνωση της αναπνοής τους και του σώματος. Να επικεντρώνεται στη σεξουαλικότητά τους, να επικεντρώνεται στη σχέση του ζευγαριού και να επικεντρώνεται στα στοιχεία που δίνει ο πελάτης και ο θεραπευτής τα θεωρεί ενδιαφέροντα. Η εμπειρία της οικειότητας μπορεί να αντιληφθεί φαινομενολογικά ως η ανακάλυψη του ενός από την παρουσία του άλλου. Η οικειότητα μπορεί επίσης να είναι ως κάτι το διποκειμενικό, όταν δύο άνθρωποι έρχονται σε επαφή, προσαρμόζονται και συναισθηματικά και συνδημιουργούν την πραγματικότητά τους μαζί. Η οικειότητα λοιπόν είναι ομαδική δουλειά, χρειάζεται δύο άτομα για να γίνει αυτό. Τώρα θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα. Ο Τζο Κιτζοάν είναι γύρω στα 50, είναι παντρεμένοι εδώ και 9 χρόνια και τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν καμία σεξουαλική επαφή. Πηγαίνοντας λοιπόν στη θεραπεύτρια, το αίτημά τους ήταν να μπορέσει να δει ο ένας τον άλλον ερωτικά. Παραδέχτηκαν βέβαια πως σε καθημερινή βάση είχαν πάρα πολύ άγχος και ότι δεν αγγίζε ποτέ ο ένας τον άλλον. Η θεραπεύτρια τους πρότεινε όταν θα είναι σπίτι μαζί να κάνουν κάποιες ασκήσεις, όπως για παράδειγμα βαθιές αναπνοές, να αγγίζει ο ένας τον άλλον, να ξαπλώνουν μαζί. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίας δεν είχαν καθόλου βλεμματική επαφή και όταν τους το πρότεινε η θεραπεύτρια αυτό, το δέχτηκαν με ανάκλαση, δηλαδή γελώντας, άρχισαν να κάνουν χιούμορ και να υποβιβάζουν το θέμα. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν μιλούσαν είχαν ένα απαθές βλέμμα για τον άλλον και όταν τους ρωτούσαν τι σημαίνει αυτό, ο άλλος το έπαιρνε ως κάτι ότι δεν τον ενδιαφέρει και γι' αυτό δεν ασχολείται μαζί μου και με αυτόν τον τρόπο τους δημιουργείται ανάμυνα. Έτσι, μετά από αρκετούς μήνες συνεδριών, η θεραπεύτρια τους πρότεινε να λένε προτάσεις με το τι χρειάζονται πραγματικά. Χρειάζομαι μια αγκαλιά, χρειάζομαι να μου κοιτάξεις, χρειάζομαι να μου μιλήσεις. Έτσι, μετά από αυτό, άρχισαν να χρησιμοποιούν την αγκαλιά και να χρησιμοποιούν τα σώματά τους συχνότερα και η βλεμματική τους επαφή έγινε πιο εύκολη για αυτούς. Πλέον είναι πιο εύκολη, ναι, και συνειδητοποίησαν πως η ανάγκη τους για οικειότητα ξεπερνούσε την ανάγκη για τη σεξουαλική τους πράξη. Σε αυτό, το τελευταίο κεφάλαιο, θα πλησιάσουμε την έννοια του άλλου στη σχέση Άι-Δάου και μάλιστα στη στενή ερωτική σεξουαλική επαφή.
Στη θεραπεία Gestalt μιλάμε συχνά για τη σχέση I-Thou, εγώ-εσύ και τη σχέση I-It. Ο Μάρτιν Μπούμπερ μας λέει ότι σχετιζόμαστε με δύο τρόπους. Στην I-Thou σχέση ο άλλος είναι καινούριος, είναι διαφορετικός, απρόβλεπτος και δεν έρχεται να απαντήσει στις προσδοκίες μας. Η σχέση I-It είναι περισσότερο αντικειμενό τρόπος. Εδώ ο άλλος έρχεται να προσφέρει πράγματα σε εμάς, μας ενδιαφέρει να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Σύμφωνα με τη Sylvie Scotch de Newforn, ο άλλος, η έννοια του άλλου, αφορά σε μια σχέση μαζί του, η οποία είναι πέρα από την ικανότητά μας να τον αφομοιώσουμε, να τον ελέγξουμε. Είναι πέρα από κάθε διανοητική και αντιληπτική διαδικασία να γνωρίσουμε. Οι Μπούπερ και Λεβινάς μας λένε ότι δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο από αυτά που ήδη ξέρω. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι αντικείμενο γνώσης. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η I-Thou σχέση είναι μια συνάντηση. Αφορά την εμπειρία να έρθω αντιμέτωπος με αυτό που δεν μπορεί να γίνει γνώριμο, μιας και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον άλλο. Με το ρίσκο να νιώσουμε χαμένοι, να χαθούμε. Σε αυτή τη συνάντηση που δεν μπορεί να καθοριστεί, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια γκεστάλτ, ενώντας μια μορφή. Εκτός και αν η γκεστάλτ αυτή είναι η μορφή του ανολοκλήρωτη, η μορφή του ανοίγματος και της απώλειας. Στην έννοια του άλλου, otherness, το άνοιγμα είναι το έδαφος από το οποίο προσφέρουμε τον εαυτό μας. Όλη η παραπάνω θέση δεν λέει πραγματικά ότι ο άλλος είναι απλησίαστος, αλλά περισσότερο μιλάει για μια σχέση που έχει άλλη φύση, είναι σε μια άλλη διάσταση. Είναι ένα γεγονός που το ζει κανείς στην αμεσότητά του. Σε αυτή τη συνάντηση, που στην πραγματικότητα είναι διάλογος, απευθυνόμαστε στο άγνωστο του άλλου. Στη σεξουαλική σχέση τώρα, μας λέει η Scotch de Newforn, αυτό που στην αρχή βασιζόταν σε αναπαραστάσεις και αισθήσεις, οι οποίες συνδέονται με μία διέγερση, τώρα αυτό το κάτι μεγαλώνει μακριά από αυτές. Έτσι ώστε μας κάνει να συμμετέχουμε σε ένα παράξενο κόσμο, όπου η απόλαυση είναι όλο και πιο πολύ οξία. Καθώς είναι μια καινούργια εμπειρία, κάτι που δεν έχουμε νιώσει ξανά. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι. Μια ιστορία που έχει καινοτομία πέρα από τις προβολές και τις προσδοκίες. Ο άλλος είναι μια καινούργια εμπειρία, είναι πρωτόγνωρος. Η απόλαυση συνδέεται με τη διαφοροποίηση. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενο, είναι εμπειρία. Περιμένοντας το απρόσμενο, είναι αυτό που μας επιτρέπει να κατακτήσουμε τη μη γνώση και να μπούμε σε μια ελευθερία της ύπαρξης, στη διαδικασία του να είμαστε ζωντανοί, με επίγνωση, δημιουργία και σε ένα σχετίζεστε. Το άγνωστο στη σεξουαλική συνάντηση είναι παρόν στο γεγονός του ανοίγματος, της πιθανότητας για ένα κοινό χώρο που δημιουργείται όταν απευθύνουμε τον εαυτό μας στον άλλο και εκείνος έρχεται να απαντήσει. Ο διάλογος. Η ίδια συγγραφέας μας λέει ότι είναι η στιγμή όπου δίνω στον άλλο τη δύναμη να με δημιουργήσει, πιο πολύ γυναίκα ή άντρα. Όταν μου δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσω μέσα μου, ό,τι δεν θα πλησιάσει ποτέ ο ίδιος από το γεγονός της διαφορετικότητάς του. Ο άλλος του σεξουαλικός εαυτός με οδηγεί στο άγνωστο. Και όπως επιτρέπω να παραδοθώ, το επιτρέπω να τολμήσει περισσότερο τη διαφορετικότητα και να σταθεί εκεί με την επίγνωση της μοναδικότητάς του. Μόνο εσύ και κανείς άλλος. Γιατί είσαι εσύ αυτός που με κάνει να υπάρχω τώρα μέσα από την επιθυμία μου. Εγώ σε παίρνω. Και εδώ το εγώ είναι ένα άτομο που είναι μαζί με κάποιο άλλο που θέλει να πάρθει. Εδώ ο ένας δεν υπάρχει χωρίς τον άλλο. Όλη η σχέση είναι σε μεσαίο τόνο, την αυθόρμητη μορφή της ελευθερίας. Δεν υπάρχει συμμετρία, μόνο αμοιβαιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε ανοιχτοί στο να δεχτούμε τις ερωτήσεις σας, ό,τι υπάρχει, να κάνουμε ένα σύντομο διάλογο. Να επίσης να αναφέρουμε την Ελένη την Κεσούδη, που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα, αν και πολύ θα το ήθελα και δεν την αναφέραμε στην αρχή. Οπότε, ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Ερωτήσεις, λοιπόν. Αν σας άρεσε κάτι, αν βρήκατε κάτι ενδιαφέρον. Ναι. Ναι.
αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είναι τι, γιατί δώσαμε μόνο παράδειγμα από ετεροφιλόφιλο, θεραπευτή με ομοφιλόφιλο. Ήταν για θέμα χρόνου. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν σίγουρα παραδείγματα και από τα δύο. Αλλά η έμφαση είναι ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να ανήκει στη ΛΟΑΤ κοινότητα για να είναι θεραπευτής ενός ΛΟΑΤ ατόμου. LGBTQ αλλιώς, επειδή ανέφερα αυτό. Αλλά μπορεί και να είναι, εντάξει, και ισχύουν τα ίδια ουσιαστικά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένα άτομο που είναι στη ΛΟΑΤ κοινότητα δεν έχει προκαταλήψεις για το ίδιο, εντάξει. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα και μπορεί να είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή δεν περιοριζόμαστε σε αυτό από την ταυτότητα του φίλου. Ο θεραπευτής μπορεί να είναι οτιδήποτε από τα δύο, εντάξει. Και η έμφαση ήταν κυρίως λίγο στο ομοφοβικό κομμάτι από την πλευρά του θεραπευτή, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο το πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή. Ενώ αν είσαι από την ίδια κοινότητα, νομίζω θα είναι και λίγο πιο... Εξαρτάται, αλλά ήταν η έμφαση στο ομοφοβικό κομμάτι, κυρίως. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο λόγος. Αυτό που ουσιαστικά λέμε σε αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι ότι έρχομαι σε μια επαφή, σε μια σχέση, σε μια επαφή αηδάου με έναν άνθρωπο που πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Έρχομαι να με εκπλήξει αυτό που θα συναντήσω. Σε αυτή τη σχέση η συμμετρία είναι περιττή. Δεν σημαίνει ότι θα ταιριάξουμε, δεν σημαίνει ότι είμαστε σαν παζλ που κολλάμε. Την επαφή αυτή φέρνει σε πράξη η αμοιβαιότητα, πόσο θέλω και πόσο θέλεις, πόσο είσαι ανοιχτός και πόσο είμαι κι εγώ, μέχρι που εσύ και μέχρι που εγώ, εκεί που μπορώ εγώ και εκεί που μπορείς εσύ, εκεί αυτή είναι η επαφή και εκεί είναι αυτό το καινούριο. Με αυτή την έννοια δηλαδή η έμφαση δίνεται σε αυτή την πρόταση από τη συμμετρία στην αμοιβαιότητα. Προκύπτουν πολλές δυσκολίες. Όταν σταματάει η αμοιβαιότητα, λέτε, τι γίνεται? Εντάξει, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι μέσα στην καθημερινότητα των σχέσεων και των σεξουαλικών σχέσεων. Δηλαδή, μια σχέση δεν μπορεί να είναι διαρκώς σε αμοιβαιότητα, δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε ένα αηδάου. Πώς? Γίνεται... Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Οι πιθανότητες είναι άπειρες στις σχέσεις.